Εκτελείται το φάουλ για τον Άρη. Βγαίνει ο Καλκιάς, διώχνει με το αριστερό του χέρι. Βερόν για τον Βιερίνια. Το φεύγει γρήγορα. Και ακόμα μην το κόλλο δεν του γλιτώνει. Κυρίνη κάρτα. Διαμαρτύρονται οι πέντες του φάουλ. Έντονες διαμαρτυρίες και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ για αυτό το αντιαθλητικό φάουλ του Βιτόλο. Πολλά αν τον βλέπετε να ζητάει από τους παίκτες να φύγουν μακριά του. Καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Οι διαμαρτυρίες εξακολουθούν να είναι έντονες από την πλευρά των παιχτών του ΠΑΟΚ για το αντιαθλητικό φάουλ του Βιτόλο στον Βιερίνια. Βλέπετε τον Σάντος είναι έξαλλος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βγαίνει ο Δαλιάρα, έχεις καταλάβει. Ο μπάγκο του με τη συνεργάτηση στον μπάγκο είναι έξαλλος ο Σάντος, διότι πέρασαν την διαχωριστική γραμμή. Τώρα ο πάγκος του ΠΑΟΚ συγκώνεται, διότι περίμεναν ότι θα δείξει κόκκινη κάρτα από τα αυτιά. Είναι τεράστιο το φίλημα του Βιερίνια, ο οποίος υποφέρει, έχει βγάλει το παπούτσι του, έχει βγάλει για την κάλτσα και με μια πρώτη ματιά έχει πριστεί το πόδι του. Τι έλεγε Φλάκη? Τώρα που το βλέπω στο βίντεο είναι σκεμμένο το ΠΑΟΚ, μπορούσε να δείξει και κόκκινη κάρτα. Είναι σκεμμένο, δηλαδή δεν πάει στην μπάλα καθόλου τίποτα. Μάλιστα. Και πολύ άσχημο φάουλ, έτσι, αντιεπαγγελματικό και αντιαθλητικό σύστημα. Ακούμε ξανά τον Ευγένη Δαδαλιάρα, σύντομα Ευγένη. Το χτύπημα είναι πάρα πολύ άσχημο, η Ειρήνια πραγματικά υποφέρει. Μάλιστα. Ο Πατρέρας έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα έξι, έδειξε ο τέταρτος διαιτητής.